για σειρά λαθών και παραλήψεων στις φορολογικές δηλώσεις που έκαναν απευθείας για 423.000 φορολογούμενους οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών κάνουν λόγο φοροτεχνική που τώρα όπως λένε τρέχουν και δεν φτάνουν για να καλύψουν τα προβλήματα που προκλήθηκαν και πιο συγκεκριμένα τα ποσά που βεβαιώθηκαν ως φόρος ότι θα πρέπει να πληρώσουν κυρίως συνταξιούχοι οι οποίοι πάντως τα προηγούμενα χρόνια είτε είχαν μηδενικό φόρο είτε λάμβαναν μάλιστα και επιστροφή. Το Υπουργείο προφανώ δεν μπορούσε να κάνει ένα άλλο κεφαλαίο, δηλαδή να επικαλεστεί εισοδήματα προηγούμενων χρήσεων. Με αποτέλεσμα το εκαθαριστικό να βγει ιδιαίτερα υψηλό, ενώ χρησιμοποιώντα εισοδήματα που είχαν δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια, στην πραγματικότητα έπρεπε να βγει είτε μηδενικό είτε και πιστοτικό σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Τα προβλήματα επικεντρώνονται σε δηλώσει που έγιναν με την απευθεία υποβολή και με στόχο, όπως είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, να καταπολεμηθεί μέρος της γραφειοκρατίας και να μην χρειαστεί να πληρώνουν ευάλωτοι φορολογούμενοι, όπως τμήμα των συνταξιούχων. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά τώρα και θα πρέπει να τρέξουν στους λογιστές, αλλά και να πληρώσουν για τις διορθωτικές δηλώσεις, με την πίεση του χρόνου να είναι μάλιστα ασφικτική. Με βάση τις δηλώσεις τόσο του Υπουργού όσο και το του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικού, προκειμένου να παταχθεί η γραφειοκρατία, να μειωθεί το κόστος στους φορολογούμενους, ε, θέλησε να υποκαταστήσει στην ουσία τους φοροτεχνικούς. Και μειώθηκε το κόστος για τους φορολογούμενους. <laughs> να σας πω, ε, στις περισσότερες περιπτώσεις τελικά το εκαθαριστικό ήρθε πολύ αυξημένο με αποτέλεσμα να πρέπει όλοι αυτοί οι πολίτε μας να σπεύσουν τώρα πια στους φοροτεχνικούς, να κάνουν διόρθωση Στη δήλωση που έκανε αυτόματα το Υπουργείο προκειμένου να πληρώσουν το φόρο που του αναλογεί και όχι τα ποσά που αυθαίρετα θα έλεγα υπολόγισε το Υπουργείο. Για μία χρονιά με αδιανόητα προβλήματα και αγγυλώσεις έκανε λόγο ο πρόεδρος των φοροτεχνικών του Ηρακλείου σημειώνοντας πως οι συνθήκες δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση οι δηλώσει να έχουν υποβληθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου και πως η επιμονή του Υπουργείου να λέει ότι αυτή είναι η προθεσμία μόνο επιπλέον προβλήματα να δημιουργεί. Είναι μια χρονιά που ε, χαρακτηρίζεται από ανοργανωσιά και πίεση σε όλα τα επίπεδα με πάρα πολλά λάθη από τις φορείς του Δημοσίου και με ένα άκαμπτο Υπουργείο Οικονομικών που επιμένει ότι σε 90 μέρες είναι δυνατόν να υποβληθούν όλες οι φορολογικές δηλώσεις. Είναι αδύνατο, θα το δούμε στο τέλος της προθεσμίας, ότι θα μείνουν εκτός συστήματος περίπου 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις.